Πιστεύω και Παναγία μου, αυτά τα λασπωμένα αποτυπώματα θα μου οδηγήσουν ασφαλώς στη βασίλισσα της χολέρας. Ποια είναι αυτή η μωρή καταγουζίνα εσύ? Τον κακό στο καιρό, αλλά δε στάθη μειώνα που τολμάς και βγάζεις και γλώσσα. Μα καλά έχεις συνειδητοποιήσει, Κασόνα, ότι έχεις μετατρέψει την οικία μου σε ένα τεράστιο κάδο απορριμμάτων. Τώρα τι θέλετε, σου πω τα γνωστά? Θα σου πω τα γνωστά. Στη μεριά μου, μάγκα μου, κάνω ό,τι κουστάρω. Ποια μεριά σου? Ορίστε χάλι η κουζίνα που τη μοιραζόμαστε από κοινού. Αν στο σαλόνι οι λασπωμένες παθμασιές που είναι ολούθε. Αυτές τις ολούθε δεν τις έχω κάνει εγώ. Η Πέγγι πρέπει να τις έχει κάνει. Και στο είπα, μωρή βρωμιάρα, καθάρισε την πότα σου εκεί στο πατάκι. Να μου κάνεις τη χάρη, φιλενάδη, οι παθμασιές είναι δικές σου. Κοιτάξτε, κύριε Βεζένα, τέτοια, πάρτε το ποτήρι. Βάλτε το πάνω στο αποτύπωμα και κάντε εξακρίβωση. Και μετά πάρε και το δικό μου το μποτίνι, βάλ το δίπλα, βάλ το και μέσα στη μούρη σου και κάνε και τη σύγκριση. Άμα σας πάρω με το μποτίνι θα σας φύγει το κοφίνι. Ίσα ρε άντρα μεγάλε, ομοιοκατάληκτε. Κακό στο καιρό, γυναίκα νοικοκύρευτη, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία μου, ορίστε, στίβατα πιάτα στον οροχήτη. Η πανήγυρη των μικροβίων. Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι από την πολλή βρωμιά θα έχουν αποθάνει και τα μικρόβια. Κατάλαβες, Πέγγι μου, αυτά ακούω. Μύρλα όλη μέρα, σε πολύ συγχύζομαι, ρε παιδί μου, πολύ. Πάντως, ρε Λενάκη μου, το σπίτι το έχεις κάνει πορνείο, μην το πω μπορδέλο. Προσέχτε και γλώσσα σας, γκαρσόνα μου. Μου φτάνει η ακαταστασία της γκαρσόνας, α! Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου, είμαι ακατάστατη. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω τίποτα? Στο κάτω-κάτω έχω τόσα προσόντα που αυτό το μικρό ελαττωματάκι φαντάζει αμεληταίο. Δεν έχεις κανένα προσόν, γι' αυτό αυτή η ελαττωματάρα φαντάζει τεραστία. Άντε να έρθει το ματινάκι, γιατί το στρώνε στη λάντζα, Σιλένιτσα μου. Το ματινάκι είχε κάνει το σπίτι σένιο. Εκεί θα καταντήσω ο Τάλας να περιμένω με ανυπομονησία την επάνωδο της βλαμμένης γειτονοπούλας. Και δεν μου λες, ρε Τάλα. Αφού έχει τα τάλαρα, γιατί δεν παίρνει μια επιδέτρια. Θα σας πάρουμε και υπηρεσία, κυρία Βλαχάρα. Ναι, άντρα μου, κολόνα του σπιτιού μου. Έτσι σε θέλω, να με έχεις τα όπα όπα. Στα όπα όπα σιχά και σε ζηλεύανε. Όπα. Έλα, έλα, σταματήστε τους γελίους αστερισμούς. Άντε, αν και αυτό το περί υπηρεσίας θα πρέπει να το σκεφτώ σοβαρά, φοβούμαι. Να σου πω, άμα φοβούσε, να πάρεις τηλέφωνο αυτά τα γραφεία που διακινούν οι πειρέτριες. Άντε πια, γιατί κι εγώ τι νομίζεις? Την μπορώ την ακαταστασία? Δεν την μπορώ! Είσαι εσύ μια, είσαι εσύ μια και δυόμη σου πω. Πάντως, αυτά τα γραφεία εγώ δεν τα εμπιστεύομαι, γιατί έχω ακούσει πολλά ότι γίνονται, κυρίως περικλοπών. Δεν θα βάλω εγώ σε κίνδυνο τις βυζαντινές μου εικόνες. Αν είναι να βρω μια υπηρεσία, θα πρέπει να μου τη συστήσει κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνης. Οι άντρες δεν είναι να τους εμπιστεύεσαι, μάνθο μου. Εκεί που έχεις τον άλλον προστάτη, σου πληρώνει τον νίκη σου. Σου αγοράζει το αυτοκινητάκι σου, σου κόβει και ένα συμπαθητικό μηνιάτικο, ξαφνικά σου πεθαίνει. Πώς πεθαίνεις, κύριε? Εμένα να με ρώτησες? Έχεις μια δικιά σου άποψη, δεν μπορώ να πω. Τέλος πάντων, Θεός συγχωρέσει τον Βασιλιάδη. Τον αγάπαγα και εγώ γιατί τον ήξερα από μικρό παιδί. Ήτανε χρόνια συνεργάτης του πατέρα μου. Και είχαμε και κάτι κοινό, ε. Είμαστε και οι δύο λάτρες του ωραίου φίλου. Βρε Μάνθο, μια και τα ανέφερες ο πατέρας σου, μήπως χρειάζεται μια γραμματέα με τα δικά μου προσόντα? Όχι, δεν χρειάζεται, Ρανιά μου, γιατί ο πατέρας μου είναι πολύ οπισθοδρομικός. Για να καταλάβεις, θέλει τη γραμματέα να ξέρει και γραφομηχανή. Κανένας άλλος πιο προχωρημένος? Έλα, βρε Μάνθο μου, έχω μεγάλη ανάγκη από δουλειά. Ο Μακαρίτης έφυγε και δεν μου άφησε τίποτα. Αν σου πω δηλαδή ότι ήδη τρία ενίκια. Καλά. Αυτά τα τρία ενίκια μπορώ να τα κανονίσω εγώ, ξέρεις. Α, παπά, με σένα δεν ξαναμπλέκω. Εσύ έχεις ολόκληρο χαρέμι. Δεν ξέρεις ποια θα σε πρωτοξεμαλιάσει. Ενώ ο Μακαρίτης ήταν δίμιος άνθρωπος. Είχε τη γυναίκα του και μια γκόμενα. Δηλαδή, κάτι τέτοιο ψάχνεις? Ό,τι να είναι ψάχνω, σου λέω. Ας μην είναι και δουλειά γραμματέας σας. Είναι γκαρσόνα που λέει ο λόγος. Γκαρσόνα, ναι. Α, γκαρσόνα. Μπορώ να σε συστήσω κάπου. Πρόσεξε όμως. Σε αυτό το κάπου. Μη σου ξεφύγει ότι είχαμε ταραβέρι. Είπαμε, τα προσέχω τα μαλλιά μου. Έλα, ρε Λένη, σίγουρα να πάρει καμιά παραγγελία. Πήγανε κι άλλοι πελάτες. Άσε μας, ρε Πέγγι, μέση μου έχει φύγει. Εύκολα σφουγγαρίζει το ολόκληρο διόροφο. Γιατί το σφουγγάρισε κιόλα? Όχι, παιδάκι μου, σιγά μην το σφουγγάρισε. Αλλά μόνο στην ιδέα ότι θα το σφουγγαρίσω, ο τάκος μου φύγε. Μωρέ, καλά κάνε που είσαι τέτοιο και σε φωνάζει Μιώνα. Μωρά μου πάρει δουλάρα και με φωνάζει και η Μιώνα και όπω θέλει με φωνάζει. Τι θα σου πάρει? Άδε τα πε, ένα λικό, ναι, βέβαια. Η κατακουζίνα ψάχνει να βρει πειρέτρια. Γι' αυτό άμα βρει κανένα κορίτσι έτσι με καλέ συστάσει, πε τίποτα, ρε. Αχ, είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας να βρεις υπηρετικό προσωπικό. Σιγά μωρή Μαρία Αντουανέτα, μου ψωνίστηκε στο πιτ φυτίλι. Καλά είπατε πριν, Βουλικό, και μου ήρθε στο κεφάλι μια σκηνή που έπαιζα στη σχολή από τις δούλες του Ζενέ καταπληκτικά. Θα σας την παίξω λίγο? Όχι! Όχι! Δεν μου λέτε, μάθατε και στους πελάτες αυτήν την πλάκα? Όπα, ο Μάνθος με μια ζέβρα.
Γεια σας, κορίτσια. Εμένα, ρε, δεν με χαιρετάς. Είπα, γεια σας, κορίτσια. Ωραία, αστείο, ρε, μαλάκα, μπροστά στην κοπέλα. Ρενάκη, τι έγινε, τι κάνεις. Αγάπη μου, γιατί δεν με έχεις αγκαλιάσει ακόμα και ανησυχώ. Δεν θα σε αγκαλιάσω ακόμα, μάθω μου, αν δεν μου πεις ότι η κοπέλα που είναι δίπλα σου είναι συγγενή σου. Όχι, δεν είμαστε συγγενείς. Τι είπες, ρε, σιγά, καλέ, θα τη βγάλει τη κοπέλα στην μπουκλά. Είσαι τρελή. Η Ράνια ήταν γραμματέας ενός φίλου του πατέρα μου που τα κακάρωσε. Και τώρα ψάχνει για δουλειά το κορίτσι. Μήπως εδώ πέρα χρειάζεστε. Βεβαίως χρειαζόμαστε, πως δεν χρειαζόμαστε εμείς εδώ πέρα. Τι λες, καλέ, τι φωτά δεν χρειαζόμαστε εμείς εδώ πέρα. Κοίτα, καλέ, σε τσουτσούνιασες κι εσύ. Τι χρειάζεσαι, γραμματέα να σου αρχιευθετεί τις τεκίλες Ανράι. Όχι απαραίτητα, γραμματέα, να μπορούσα να σερβίρω όπως εσύ. Βεβαίως, κοριτσάκι μου, θα μιλήσω εγώ στο αφεντικό. Δεν θα μιλήσει και δεν θα πει τίποτα. Σιγά τη δουλειά που έχουμε. Αν μας πάρει και κανένα μεροκάματο, τι θα μείνει για μας. Κοίταξε να δεις, μπορείς να περιμένεις λίγο, γιατί εγώ σε λίγο καιρό ούτως ή άλλως θα γίνω πρωταγωνίστρια. Ορίστε, τώρα το χέσαμε τελείως. Έχω ανάγκη, κορίτσια. Στην ανάγκη πλένω και ποτήρια και σφουγγαρίζω που λέει ο λόγος. Γιατί τρέχουν κάτι νύχια και καίγομαι. Ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Ευχαριστώ. Αυτή η μπάνη κυγκόμενα που θα μπορούσε να τρέχει με ένα κολόγερο και να του τα τρώει. Λέει όχι, ρε εσείς. Λέει όχι και προτιμάει να γίνει παραδουλεύτρα παρά να γίνει πουτάνα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστώ. Ζω ένα δράμα, Άγιε Πατέρα. Καθημερινώς ανεβαίνω ένα γολγοθά. Για να καταλάβετε, για να φτάσω μέχρι την κουζίνα, πρώτα πατάω σε κουτιά από πίτσες. Μετά ανεβαίνω σε στίβες περιοδικών και τέλος καρφαλώνω σε βουνά από κονσερβοκούτια. Και εδώ θέλω να σας πω την αμαρτία μου. Σκέφτομαι να τις φάξω με κονσερβοκούτι. Λέτε, όπως έκαναν παλιά κομμουνιστές. Τι πράγμα, πότε θα ξανάρθει ο βασιλιάς. Εσείς, πατέρα Αυγουστίνη, ζείτε στον κόσμο σας. Επί της ευκαιρίας, πώς είναι ο καιρός στη Φλόρινα. Ρε, κατά κουζίνα! Με συγχωρείτε, σας αφήνω τώρα γιατί μπήκε η γυναίκα για την οποία θα γίνω δολοφόνος. Τι θες, γκαρσόνα, μιλάω με καντιώτη. Με τι θα μιλάγεις εσύ, με ό,τι και ό,τι. Λοιπόν, τάξε μου. Να σε τάξω σε παπά. Στο διάλο, ρε, στο διάλο. Κι εγώ που έχω να σου πω ευχάριστα. Τι ψάχνεις να βρεις τόσο καιρό. Ψάχνω να βρω έναν τρόπο να σε πετάξω έξω από την οικία μου. Εκτός από αυτό. Δεν ψάχνεις να βρεις υπηρέτρια. Σου βρήκα, ρε. Φοβερό κορίτσι, έξυπνη, νόστιμη. Ήταν γραμματέας έναν τύπο, αλλά αυτός τα κακάρωσε. Και τώρα η κοπέλα λόγω αφραγίας ψάχνει να κάνει ό,τι να είναι. Αυτό το γραμματέας μου φαίνεται καλό γιατί συνεπάγεται κάποια μόρφωση, αλλά γνωρίζει από οικογενειακή. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή πρέπει να είναι καλύτερη από μένα. Μα όλες είναι καλύτερες από σένα, αφού είσαι η χειρίστη. Άνα καθείς, ρε, που μπορεί να σου πω καλό λόγο και εσύ αμέσως να με βρήσεις. Τέλος πάντων, εγώ της είπα να περάσεις από εδώ, τη βλέπεις και αποφασίσεις. Πάω τώρα γιατί πρέπει να κάνω ρίζα. Τι εννοείται, θα κάνετε ρίζες κάπου αλλού, γιατί μέχρι τού δεν έχετε ριζώσει εδώ μέσα. Τι λες, ρε, ούφο, πάω να βάψω το μαλλί μου, τη ρίζα του μαλλιού μου. Μπορεί δεν πάω να βάψεις και τους βολβούς. Και πότε θα έρθει η λόγω οικιακή βοηθός. Δεν μου είπα ακριβώς τώρα. Άμα λείπω εγώ, άνοιξε έτσι εσύ και ξένησε. Μόλις τη δεις, στρώσ' την αμέσως στη λάντζα. Αν την εγκρίνω πρωτίστως. Πολύ καλά θα κάνεις να την εγκρίνεις πρωτίστως, εκτός αν θέλεις να συγκατοικήσεις με το Μίκη. Το Θωράκι. Όχι, το Μάους. Δεν σου είπα, Είδα στο σαλόνι πριν από λίγο έναν αρουραίο στη δική σου τη μεριά. Ορίστε που κατάντησε ολόκληρος επίκουρος. Να καθαρίζω τις ακαθαρσίες μιας γκαρσόνας. Συχαίνομαι. Ποιος κρούει τη θύρα. Εγώ, η Ράνια. Εγώ, η Ράνια. Γεια σας. Είστε Κωνσταντίνος Καταπουζινός. Είμαι και εκεί βοηθός. Ο Θεός βοηθός. Πω, πω. Τρομερή εγκαταστασία εδώ μέσα. Θα αρχίσω να μαζεύω αμέσως. Δεν Δεσποινής! Μάλιστα. Δεν μπορείτε να δουλέψετε σε αυτή την οικία με αυτή την αμφίεση Δεσποινής. Διότι σκύβεται από εδώ και φαίνεται το από εδώ. Σκύβεται από εκεί και φαίνεται το από εκεί και το εκεί και το εκεί. Αν έχετε τέτοια προβλήματα δεν υπάρχει θέμα. Έχω φέρει και ένα ρομπάκι μαζί. Δεν ξέρω τι εννοείτε ρομπάκι εσείς Δεσποινής. Εγώ θέλω να φορέσετε ρομπάρα. Όχι, εντάξει, είναι μπόλικο. Παπα! Κάνετε Δεσποινής. Πώς θα φορέσω τη ρομπάρα άμα δεν κρυθώ. Μπροστά μου θα κρυθείτε. Α, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Γιατί είμαι γυμνίστρια, δηλαδή κι εσείς να κρυθείτε τώρα μπροστά μου. Δεν με πειράζει. Ιησούς Χριστός, δικά. Ακούστε, Δεσποινής, σε αυτή την οικία δεν εκδινόμαστε δημοσίως. Μη σας πω ούτε κάτι δύο δεν εκδινόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, αφού βλέπω ότι αυτό προσληφθήκατε, συνεχίστε να δουλεύετε για να δούμε και τι πουλιά πιάνετε. Πιάνω. Ελπίζω να ομιλούμε και δύο μεταφορικώς. Εγώ πάω στη βιβλιοθήκη γιατί έχω να μελετήσω και αφού τελειώσετε με το σημάζεμα εδώ, περάστε και στην κουζίνα. Ελπίζω να έχετε κάνει εμβόλιο κατά της πανούκλας.
Τα κρεβάτια τα ξένα θα ονειρεύεσαι εμένα κι απ' το άδειο κορμί σου. Δεσποινή, σαν την άδετε, μήπως μπορείτε να μου φτιάξετε ένα τύλι, Τι έκαλε, είδατε και εσείς το ποντίκι? Μόνο αυτό δεν είδα, Δεσποινή, διότι όλα τα άλλα τα έχω δει. Μα καλά τώρα τσιτσινωθήκατε εντελώς. Τι να κάνω, αφού είμαι μέσα στις σαπουνάδες, να βρέξω τη ρόμπα μου δηλαδή. Δεν την κατανοώ τη λογική σας, Δεσποινή. Πάω να φέρω ένα παλτό μου να σας σκεπάσω και μετά θα σας πάρω στο γραφείο μου. Α, όχι που δεν θα ήσουν και εσείς σαν τους άλλους. Τι εννοείτε? Μόνο σας το είπατε ότι θα με πάρετε στο γραφείο σας. Μα τι φαντασίωση κι αυτοί οι άντρες με το γραφείο τους, λες και δεν υπάρχουν κρεβατοκάμαρες. Μα τι λέτε τώρα, να σας πάρω στην κρεβατοκάμαρά μου να μου δακτυλογραφήσετε τα κείμενα, από ποιος πού? Α, κείμενα. Κείμενα βέβαια. Έχω πάθει μια ελαφρά τενοντίτιδα και δυσκολεύομαι τα μάλα στο κομπιούτερ. Κομπιούτερ? Δεν ξέρω κομπιούτερ. Κατάλαβα. Ξέρετε την παραδοσιακή γραφομηχανή. Κι εγώ των παραδόσεων είμαι, αλλά δυστυχώς πρέπει να συμβαδίζομαι με τις επιταγές των νέων εποχών. Όχι, δεν ξέρω ούτε γραφομηχανή. Στενογραφία? Α, αυτό το ξέρω. Είναι που κάθεσαι στα πόδια του αφεντικού σου και σου υπαγορεύει. Αυτό θες να κάνουμε και μαζί. Σας παρακαλώ, δεν θέλετε σπινείς. Κρατήστε τις αποστάσεις. Καλά. Κόψε μου σε ένα καλό μηνιάτικο και θα σε κάνω πολύ ευτυχισμένο. Τι εννοείτε, Δεσποινής? Σε ποιο νομίζετε ότι ομιλείτε? Περάστε έξω! Απολύεστε! Καλά! Όχι! Μην βγείτε έξω με το παλιό! Δεσποινής! Παναγία μου, θα γίνω ρεζίλη σε όλο τον Αμαρούσιο, έως και την Μαγκουφά να φοβούμαι! Κάνετε όμως ότι Λούση... Α, ωραία! Πρέπει να ήρθε, γιατί τα βλέπω μαζεμένα. Ας τα κάνω πάλι κόλλο. Φυστήρι, άλλοθεν... Ρε Κότσο, πού είναι τα Ιράνια? Πάντως όχι στα Ουράνια. Γιατί κάτι τέτοιες πηγαίνουν στην κόλαση, όπως θα πας και εσύ. Τι λες πάλι ρε, τι λες ρε μανιαμούνια, για την οικιακή βοηθό σου λέω. Πρέπει να έρθει, γιατί είδα το σαλόνι μαζεμένο. Το σαλόνι το μάζεψε. Εκείνη δεν μαζευότανε με τίποτα. Τι εννοείς πάλι ρε, τι εννοείς? Μου ρίχτηκε γαρσόνα και αναγκάστηκα να διώξω πιξ-λαξ. Αυτή δεν ήταν οικιακή βοηθός. Αυτή ήταν στριπτιζές. Για να καταλάβεις τα πιάτα τα έπλαινε με μαγιό. Μπορεί να μην ήθελε να βρέξει τα ρουχαλάκια της. Δεν πρέπει να έχει και πολλά, γιατί και στο μπαρ που ήρθε με μισό φόρεμα ήρθε. Φταίω εγώ που σε εμπιστεύτηκα, καρσόνα. Φταίω εγώ που σε εμπιστεύτηκα. Αν ήταν ποτέ δυνατόν να μου συστήσεις εσύ αξιόλογο άνθρωπο. Να μου κάνεις τη χάρη και πολύ καλές συστάσεις. Ο φίλος ο Μάθος μου την έφερε. Και το λες αυτό καλές συστάσεις? Έλατε, το λέω εγώ αυτό καλές συστάσεις? Τέλος πάντων, βοήθησε ο καλός Θεός και βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Και με ποιο τρόπο ακριβώς βοήθησε ο καλός Θεός? Δια την προσώπου του, του πατρός Λαβρεντίου. Μαχαιρίτσα? Τι μαχαιρίτσα και κουταλίτσα μου, λες Ελένη. Ο πατήρ Λαβρέντιος μου σύστησε μια κυρία σοβαρά, αξιοπρεπή και χειρεύσασα. Ποιος βρέθηκε? Χειρεύσασα, Ελένη. Απέθανε ο σύζυγός της και περιέπεσε η Σέλβιαν. Και τώρα περιέπεσε σε σένα. Αχ, θα τη βάψει κανονικά η γυναίκα. Ποια θα βάψει? Τα ζρίζα κι αυτή. Ωραία συνεννόηση που έχουμε δυο μας, ρε Κωνσταντίνε, τι να σου πω. Πάντως αυτό που μου είπες ότι στη σύστηση ο πατήρ Λαβρέντιος, σε μένα μου φαίνεται κομματάκι ύποπτο. Καμιά θεούσα θα είναι αυτή. Μακάρι, Ελένη. Μακάρι να μπει και μια θεούσα σε αυτή την οικία. Γιατί χιδεούσα έχουμε. Τώρα καλέ, όχου. Αχ, πρωινιάτικα. Σιγά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για εσάς δηλαδή, γιατί για μένα καμιά μέρα δεν είναι καλή. Συγγνώμη κυρία μου, ποια είστε? Είμαι μια χείρα καψερή, μια χείρα πονεμένη. Α, τώρα κατάλαβα, είσαστε αυτή η χειρέψασα. Εγώ είμαι η βαριόμπυρη που η ανάγκη με έριξε στη βιοπάλη. Να κάτσουμε όμως κάπου, γιατί η μοίρα μου είναι βαριά και όρθια, πώς θα τη σηκώσω? Ναι, σωστό και αυτό, περάστε, καθίστε από εδώ. Μάρα το Μαναγία μου, τι είναι τούτο πάλι? Εσείς πρέπει να είστε συγκάτοικος. Μου το είπε ο πατέρας Λαβρέντιος. Θα πας μου λέει να δουλέψεις τον καθηγητή κατακουζινό που συγκατοικεί με μια κοπέλα. Δεν σου έχει βάλει παιδί μου στεφάνι ακόμα, ε? Καλά, φάει τη γλώσσα σου. Εμείς οι δύο δεν έχουμε τέτοια σχέση. Τι είναι, καλέ, σε πάτησα? Όχι, καλέ, είπα στεφάνι και θυμήθηκα τα στεφάνια στην κηδεία του Μακαρίτη. Τι για το νεκροταφείο. Αχ, Γιώργο μου που μου φύγες ξαφνικά. Παναγιά μου, τι άγριο ξύπνημα είναι αυτό. Πώς είπαμε το ονοματάκι σας? Ιωάννα. Αλλά όλοι στη γειτονιά με φωνάζουν η μαύρη χείρα. Ναι. Υποπτεύομαι και το λόγο. Και δεν μου λες, κυρία Ιωάννα, έχει συχνά αυτά τα ξεσπάσματα? Μόνο τον το θυμάμαι.
Και τον θυμάσαι συχνά. Συνέχεια δεν φεύγει στιγμή από το μυαλό μου. Αχ, πώς να τον ξεχάσει τέτοιον άρχοντα. Ολόκληρη επιχείρηση είχε. Καλά, και από ολόκληρη επιχείρηση δεν σέφησε τίποτα. Μόνο χρέη, παιδί μου, μόνο χρέη. Γιατί ήταν καλοπροαίρετος άνθρωπος. Του τα φάγανε, φαίνεται, οι συνεργάτες. Δεν πήγαινε αυτού με το μυαλό στο κακό. Αχ, Γιώργο μου, Γιώργο μου, ήσουν καλός, ήσουν χρυσός. Κοίγε τις χάρες όλες. Μη, κυρία Ιωάννα μου, σε παρακαλώ, λίγο πιο μαλακά, γιατί έχουμε και ένα ποντικάκι εδώ μέσα. Μην τρομάξει το καημένο. Άντε, πάμε τώρα εμείς στην κουζίνα, σου φτιάξω ένα καφέ και σου δείξω μετά τα κατατόπια. Έλα. Έλα, κύριε Ιωάννα, έλα από εδώ. Εκεί είναι το μπρίκι, ο καφές, η ζάχαρη. Άντε, φτιάξαμε και εμένα ένα καφεδάκι. Γιατί εγώ με τον νοικοκυριό έχουμε χρόνια διάσταση. Ναι, κορίτσι, πώς τον πίνεις? Βαρύ γλυκό. Τι είναι, καλές φάχτης? Όχι, έτσι το έπινε και ο Μακαρίτης με ένα κλίδικο. Τι μου θύμισες τώρα? Άστο, μην το φτιάξεις τον καφέ, να το φτιάξω εγώ. Κάτσε να συνέλθεις. Λοιπόν, μόλις φτιάξω όμως το καφεδάκι και το πιεις καλά-καλά, θα πίνεις όλη αυτή τη στίβα με τα πιάτα, εντάξει? Τι είναι πάλι? Μια στίβα πιάτα έπρεπε την ώρα που χτύπησε το ρημάδι το τηλέφωνο και μου είπαν τα κακά τα νέα. Δεν θέλω να βλέπω στίβες πιάτα. Άστα θα τα πλύνω εγώ. Άστα να πάει στο διάλο. Κυρία Ιωάννα, πολύ μεγάλη χάρη. Σου έπινα όλο το πιατωμάνι. Κοίτα μου, ρε παπάρια, σαν τα χέρια μου. Για συγγνώμη, βρελίνητσα μου, αλλά καταλαβαίνεις το τραύμα είναι νοπό. Εγώ καταλαβαίνω, αλλά η ζωή συνεχίζεται, κυρία Ιωάννα. Είσαι καλύτερα τώρα? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Τι είναι, καλέ, τι έπαθες? Αυτό το κρεβάτι! Ωραία, αυτό το κρεβάτι είναι το δικό μου κρεβάτι και σε παρακαλώ πάρα πολύ να το στρώσεις. Έτσι ήταν το πρώτο κρεβάτι με το συγχωρεμένο με κάγκελα! Δεν μπορώ να το βλέπω, Λενίτσα μου, σκίζει την καρδιά μου. Ας το να πάει στο διάλο, μην το βλέπεις αυτό το κρεβάτι, θα το στρώσω εγώ. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα του Κωνσταντίνου να στρώσει εκείνο το κρεβάτι. Έλα από εδώ. Χίλια συγγνώμη, Τρελενίτσα μου, τι γνώμη θα έχει σχηματίσει για μένα. Τη χειρότερη, αλλά μην το σχολιάσουμε τώρα. Άστε να πάει στο καλό σου. Λοιπόν, αυτή είναι η κρεβατοκάμαρα του Κωνσταντίνου. Θέλω να στρώσει το. Το κρεβάτι! Αυτό θα σου έλεγα. Θέλω να στρώσει το κρεβάτι. Σε ένα τέτοιο πέθανε ο συγχωρεμένος. Αυτό ήταν το τελευταίο μας κρεβάτι, βαρύ και ξύλινο. Ρε, τι έχω πάθει. Έχετε αλλάξει και πολλά κρεβάτια. Να σου πω, κυρία Ιωάννα, το Μακαρίτη δεν μπορώ να το πιάσω πουθενά. Δεν θέλω να το βλέπω, Ελενίτσα, δεν θέλω. Άστο να πάει στο καλό. Θα τα στρώσω εγώ και τα δύο τα κρεβάτια. Εσύ σε παρακαλώ, κατέβα κάτω και ξεσκόνησε τους καναπέδες με ένα φτερό. Τι είναι πάλι, σου θυμίζει και το φτερό το Μακαρίτη? Τι ήταν ο σχορεμένος, φτερού ήτανε? Όχι, αλλά το αγαπημένο του τραγούδι ξέρεις ποιο ήτανε? Φτερό στον άνεμο, γυναίκα ζουμιάζει. Ερε γλέντια. Οποία ευχάριστος έκπληξης. Η οικία είναι ξανά οικία. Όλα είναι τακτοποιημένα, απαστράπτοντα και υπάρχει στον αέρα ένα ευχάριστο άρωμα χλωρίδης. Ελένη, γιατί είσαι ντυμένη, τι ούτο τρόπος? Θα πάω σε ένα πάρτι και είπα να βάλω κάτι σινιέ. Άσε μας μουρικά τα κουζίνα. Κοίταξε να τζάσει τη μυρολογίστρα που μου κουβάλισες εδώ μέσα για να κάνει τις δουλειές, γιατί μου έχει φύγει ο τάκος. Πρόσεχε τα ελληνικά σου, Ελένη. Ο Τάκος, από όσον γνωρίζω, φεύγει στα αυτοκίνητα από τη Φθόρα. Ωραία, φεύγει και στην Ελένη από τη Συμφορά. Που μου την έφερες για δούλα και με έχει κάνει εμένα δουλάρα της. Μα ποια εννοείς, παιδί μου, τη χειρεύσασα? Αυτή, την κλαίουσα. Την διώξα αμέσως. Τι λες, Ελένη, θα τη διώξω? Πρώτη φορά βλέπω την οικία να λάμπει και θα τη διώξω? Επειδή από όσο να την λαμβάνομαι, σε έστρωσε και σένα σε ένα προγραμματάκι και έκανες μία-δύο δουλίτσες. Τι μία-δύο δουλίτσες, ρε, όλο εγώ το έχω κάνει. Αυτό, Ελένη, δεν μπορεί να συμβεί ούτε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αχ, κακομοίρα μου, που είναι αυτή η χρυσή γυναίκα? Να την γνωρίσω αμέσως και να σου πω κάτι. Σκέφτομαι να την προπληρώσω κιόλας ένα χρόνο, μην τυχόν και μας φύγει. Αλλά έτσι και το κάνεις αυτό, μιλάμε, την έβαψες. Καλησπέρα σας. Κωνσταντίνος Κατακουζινός, επίκουρος καθηγητής της Βυζαντινολογίας. Εσείς ασφαλώς είστε, κυρία Ιωάννα. Ναι, εγώ είμαι. Τι πάθατε? Μου θυμίζετε το Μακαρίτη. Έτσι ψηλός ήταν γι' αυτός και ευθυτενήσα κι εσάς. Αχ, και ξαφνικά πάρ' τον κάτω. Φαντάζεστε κι εσείς έτσι που στέκεστε όρθιος, ξαφνικά να σας έρθει μια σιγοπή και να οριζοντιωθείτε.
Φάει τη γλώσσα σου, κυρά μου. Αυτό ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα που είπε σήμερα. Ελένη. Τι Ελένη, μωρέ, τι Ελένη. Να σου πω, κυρία Ιωάννα, κόψε την κλάψα γιατί δεν αντέχω. Πια δεν αντέχω. Μάψε, ανέστη τη Ιωάννα. Η κυρία Ριχηρεύσα επιτέλου δείξε λίγη συμπόνια στον συνάνθρωπο. Τα λες αυτά γιατί είσαι φρέσκο. Κάτσε λίγο και θα δει. Κάτσε λίγο και θα δει. Πάψε, βλαχάρα. Τι καλό μα μαγειρεύεται, κυρία Ιωάννα μα. Ζυμώνω μπιστέκια, μου είπε η Ελένη ότι θέλετε ελαφριά τα φαγητά και δεν έχω βάλει κρεμμύδι. Θα τα κάνω στον ατμό. Έβγε. Έβγε! Φτιάξτε μου και ένα φλαμούρι, σας παρακαλώ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και με μία φετούλα λεμόνι. Ευχαριστώ. Να σου πω, κυρία Ιωάννα, το μισό κιμά πλάστο σου τζουκάκια, γιατί εγώ με του πικάντικου και γουστάρω πολύ κίμινο. Έτσι κιμινάδα τα τρώγε και ο Μακαρίτης. Εσύ τώρα γιατί κλαις. Γιατί πολύ φοβάμαι όταν τα φτιάξω μόνη μου τα πούστικα τα ζουτζουκάκια. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ βλάκας που σε έδιωξε. Δηλαδή, έχεις το μέλι στα χέρια σου και δεν το γλύφεις. Μα Ανθώ, μην ξερογλύφεσαι γιατί με σένα έχω τελειώσει. Και ελπίζω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής μου που θα ζητήσω δανεικά να μην το εκμεταλλευτείς. Τώρα με έχεις εμένα για τέτοιο άνθρωπο, βρεράνια. Μα Ανθώ μου, άμα είσαι τέτοιος, τότε τα δανεικά θα είναι δανεικά και αγύριστα. Ό,τι πει η Ράνια μου, ό,τι θέλει. Οχ, η Πέγγι. Κρεβατοκάμαρα, να κρύψω γρήγορα. Εντάξει. Ναι, πήγαινε. Τι κάνεις, παιδάκι μου, τόση ώρα να ανοίξει. Ήμουνα στην τουαλέτα, βρε Πέγγι μου. Ούτε να αυτό δεν μπορούμε. Δεν μου λες, είχαμε ένα τεμπού. Γιατί μάθω μου, δεν μπορώ να σε βλέπω εκτός προγράμματος, δεν κατάλαβα. Είχα μια οντισιόν εδώ δίπλα στο θέατρο Βορρά. Αλλά μου τα πάνε κάπως περίεργα και είπα να περάσω. Στα πάνε περίεργα. Μπορεί αυτή η οντισιόν, Πέγγι μου, να ήταν η τυχερή σου στιγμή. Μάθω μου, μου ζητήσανε να κάνω Αντιγόνη γυμνή. Και πού είναι το περίεργο, Πέγγι μου. Η Αντιγόνη κλαίει και οδύρεται, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μπορεί μέσα στον οδυρμό της να σκίσει τα ρούχα τους και να βγει γυμνή. Πήγαινε σε παρακαλώ πίσω στην οντισιόν, να τσιτσιτωθείς αμέσως. Δεν μου λες. Μήπως έχεις κανένα άλλο λόγο που θέλεις να με διώξεις. Τι λες τώρα, Πέγγι, τι άλλο λόγο να έχω. Ξέρω εγώ, βρε, μάθω μου, ξανθώ, μελαχρινό. Μην ξαναπείς ξανθώ, γιατί θα γίνω τρελός. Εγώ βρε, για την καριέρα σου φροντίζω. Τέλος πάντων, καλά πάω λίγο στην κρεβατοκάμαρα γιατί έχω πονοκέφαλο. Έχεις πονοκέφαλο, αμέσως στο νοσοκομείο. Τι λες, βρε μάθω μου, πονοκέφαλο έχω, δεν είμαι πιθανατά. Έτσι το βλέπεις εσύ, Πέγγι μου. Αλλά από ένα απλό πονοκέφαλο ξεκινάει και μπορεί να καταλήξει σε καμιά ποδάγρα, σε κανένα πνευμονικό είδημα, σε προστάτη, όλα αυτά μπορείς να τα πάθεις. Βρε μάθω μου, έχεις τρελαθεί τελείως. Πονοκέφαλο. Τελείως, εγώ τρελαθεί. Σε παρακαλώ, στο νοσοκομείο. Δεν θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Μα σε παρακαλώ, εγώ φροντίζω για σένα, Πέγγι μου. Καθόλου, αλλά πάμε στο νοσοκομείο. Παίξτε και εμένα, δεν ξέρεις, κύριε. Πάω στο παρακαλώ. Σας έφερα το φλαμούρι σας, κύριε καθηγητά. Α, ευχαριστώ πολύ. Αφήστε το εδώ. Τι διαβάζετε? Βυζαντινολογία, τι άλλο. Αχ, έτσι διάβαζε και εκείνος. Βυζαντινολογία. Όχι, αθλητική εφημερίδα. Και τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Έτσι διάβασε και εκείνος, σαν και εσάς. Με τα γυαλάκια του δεν τα αποχωριζότανε ποτέ. Μα αυτά τον θάψανε και εσάς με τα γυαλάκια να σας θάψουν. Φάει τη γλώσσα σου, κυρία μου. Εγώ είμαι μια χαρά. Χαίρο άκρας υγείας. Εκείνος μια χαρά ήταν και ξαφνικά πάρ' τον κάτω. Βρέθηκε να μιλάει με τον Αντρέα τον Παπανδρέου. Γιατί ήταν και Πασόκ. Σας παρακαλώ, κυρία Ιωάννα. Τέτοιες συζητήσεις δεν θέλω εδώ μέσα. Γιατί εσείς δεν είστε με τον Πασόκ. Τι είστε με τον άλλο τον Μαγουλά. Μα τρομάρα σου, είσαι και μαυροφίδα, είσαι και πολιτικοποιημένη. Τέλος πάντων, σας κατανοώ γιατί είστε χειρεύσασα και από τη θλίψη ολίγων σαλεύσασα. Α, κάνατε μια καταληξία. Έτσι και εκείνο του Μακαρίτη του άρεσε να σκαρώνει στη χάκια. Της Ιωάννας το παστίτσιο είναι του Μερακλή το βίτσιο. Αριστούργημα. Κρίμα που δεν πρόφτασε να το εκδώσει σε ποιητική συλλογή. Γι' αυτό εσείς που γράφετε, φροντίστε να τα εκδώσετε πριν σας εκδώσει ένταλμα ο Χάρος. Χουλήσω από τη θέση σου, μωρή γροσούζα, που μόνο μέτρα για την κάσα δεν μου πήρες ακόμα. Σαν το Μακαρίτη σας κόβω. Α, Παναγία μου! Δεν μου τα έπεσε αυτά, πατέρα Λαβρέντιε! Νικόλα, πιάσε ένα βότκα πορτοκάλι, ένα Bloody Mary, ένα τζιφίς. Ελενάκι μου, ξύπνα καλέ. Ελενάκι, τι έπαθες? Τι έγινε, παιδιά, να σφουγγαρίσω κανένα πάτωμα. Τι να σφουγγαρίσεις, ρε κοριτσάκι μου, εσύ να σφουγγαρίσεις που δεν έχεις πιάσει σφουγγαρό πάνω ποτέ στη ζωή σου. Σε πληροφορώ, Νικόλα μου, σήμερα το έπιασα για όλη μου τη ζωή μαζεμένα. Σφουγγάρισα όλα τα πατώματα,
Φουγκάρισα το υπόγειο, φουγκάρισα και τη Σοφίτα και τις κάλες τις πέρασα δύο φορές. Γιατί? Γιατί του Μακαρίτη, εκτός που του άρεσε, λέει πολύ το τραγούδι το φτερό στον άνεμο, η αδυναμία του ήταν το σκαλί, καλέ μου σκαλί. Τι λες, μωρή Λένη. Ελενάκη, βαρεμένη σε βλέπω σήμερα. Αχ, Πέγκη, δεν είμαι μόνο βαρεμένη, χαροκαμένη είμαι και χειροκαμένη είμαι. Παιδιά, κάντε μου μια χάρη να πάω μέσα μια στιγμή στην κουζίνα. Τον πάρω 5 λεπτά και μου λέω. Ρε Ελενάκη μου, ξύπνα. Σήμερα θα έρθει το αφεντικό, τρελάθηκες. Έλα, έλα, τα ποτά είναι έτοιμα. Πάρ' τα και πήγαινε. Έλεος ρε Νικόλα, έλεος. Δηλαδή, δεν με λυπάς. Έχω σαπίσει, θα βρωμίσω σε λίγο. Αν να χαθείς πια. Τα ποτά σας. Δεν σας πειράζει να κάτσω λίγο να σας δω, γιατί είμαι και πτώμα. Αχ, Παναγιά μου. Αυτό είναι ζωή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Βότκα πορτοκάλι, Bloody Mary. Πάρε και το δικό μου, το G-Fish. Γεια σας, παιδιά. Πώς θα πάμε εδώ? Γεια σας, αφεντικό! Μια χαρά! Δουλεύουμε! Δουλεύουμε! Να, εμένα μου είναι και ένα 2 λεπτά και δεν κάθομαι, κόβω λεμονάκι ακόμα. Λαμπίκο. Και εγώ το τρίβω, το πάρω το τρίβω! Το τρίβω, το τρίβω, λαμπίκο θα το κάνω, λαμπίκο! Μπράβο, δηλαδή σαν να λέμε πετάει ομάδα. Πετάει, πετάει! Η Ελένη που είναι? Η Ελένη! Η Ελένη είναι! Εδώ! Κάνει πιο πέρα, μαμάκα. Ελένη! Ελένη, σου μιλάω! Τι έγινε, παιδιά, φτιάξω κανένα σουτζουκάκι. Και λες, Ελένη. Πρώτο πες μου τι κάνει με το κεφάλι απάνω στο τραπέζι, μπορείς να μου πεις? Το σκουπίζω. Είχαν πέσει κάτι ποτά εδώ πάνω και επειδή δεν είχαμε πρόχειρο βεντέξ, είπα να τα πάρω με τα μαλλιά μου, να έτσι. Γιατί με το μαλλί, ξέρεις, δεν χαράζει κιόλας. Έτοιμη η σαλάτα μου, κυρία Ιωάννα? Ναι, με τι τρώτε το μαρούλι, με λεμόνι ή με ξύδι? Με λεμόνι, παρακαλώ. Κατάλαβα, με λεμόνι έτρωγε το μαρούλι και ο Μακαρίτης. Με ξύδι, καλό και το ξύδι, βάλτε ξύδι. Πάθατε πάλι, κυρία Ιωάννα? Σας είδα έτσι που καθίσατε και μου τον θυμίσατε πάλι. Έτσι καθόταν και αυτό σε καρέκλα. Πού θα καθόταν η κυρία μου, στο πάτωμα? Όλος ο κόσμος σε καρέκλες, κάθεται εκτός από τους Ιάπωνες. Μη μου πείτε ότι ήταν και Ιάπων. Όχι, αλλά είχε γιαπωνέζικο αυτοκίνητο, γιαπωνέζικο αρκοντήσιο και γιαπωνέζικη φωτογραφική μηχανή. Καταραμένοι σχιστομάτιδες, έχετε και παραγωγή όλων των ειδών, πάνω θεμά σας. Κατά κουζίνα, πώς πάει με τη χειρεύσασα? Η χειρεύσασα είναι διαρκώς χειροτερεύσασα. Εσείς που ήσασταν, γκαρσόνα? Έχω πάρει τους δρόμους από το πρωί. Έχω τρέξει σε καφενεία, σε πάρκα. Τι να κάνω, κάτσω εδώ, μου ψοφίσει τη δουλειά. Άσε που δεν αντέχω την τσιρίδα της, μου έχει πάει στα τύμπανα. Εγώ την γλουσουζιά. Τη γλουσουζιά δεν την αντέχω. Ή άμα δεν την αντέχει, να την τζάσει να εισχάσουμε. Τι την κάνω? Να τη δώσει πόδι. Να τη δώσει το πόδι μου? Δεν δυνατόν. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Πού έχω μπλέξει, Θεέ μου? Να τη δώσει πασαπόρτι, παιδάκι μου, γιατί είσαι τόσο απροσάρμοστος? Μίλα λίγο ελληνικά. Τολμάτε να το λέτε αυτό εσείς σε μένα, γαρσόνα? Σε μένα που μιλώ τη γλώσσα όπως τη δόξασε ο Παπαδιαμάντης και ο Βυζινός? Ενώ εσείς ομιλείτε τη γλώσσα όπως. Τη δόξασε ο Πισινός. Γιατί εκεί που κολοκαθόμαστε εμείς στα καφενεία, έχουμε τη φαντασία, παιδί μου. Τη βάζουμε και δουλεύει και φτιάχνουμε καινούργιες λέξεις. Τι ανοησίες λες, αμαθεστάτη? Καθόλου ανοησίες. Ξέρεις, ρε, τι φαντασία θέλει για να φτιάξει τη λέξη τσάπερδονοκολοσφυρίχτρα? Πρόσεξε, 3 λέξεις σε μία. Ελένη, μέχρι να βρίζεις τα μάλα. Κι εγώ χέστηκα τα μάλα. Έτσι μάλλον και εγώ με το Μακαρίτη. Μου το θυμίσατε πάλι. Μισάφη πια, κυρία Ιωάννα. Όλα σας θυμίζουν το Μακαρίτη? Όλα μου το θυμίζουν. Απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά του, καθημερινά. Σκάσε, μωρή χειρούλα Αλεξίου. Ακούστε, κυρία Ιωάννα. Καταλαβαίνουμε τη βαθιά οδύνη της χειρευσάσης. Αλλά κοντεύεις να μας τα σπάσεις. Πάψε, Ελένη. Σας συμπονούμε βαθιά, όμως τα νεύρα μας... Μας τα έχεις κάνει ζαρτιέρες, ρε παιδί μου! Πάψε, Ελένη! Αλλά τα νεύρα μας... Μας τα έχεις κάνει ζαρτιέρες, ρε παιδί μου! Και γι' αυτό δυστυχώς θα πρέπει να σας αποχωριστούμε. Τι, δηλαδή με απολύετε? Όχι καλά, δεν σε απολύουμε. Έξω από το σπίτι σε πετάμε. Πετάξτε με κι εσείς έξω, όπως με πέταξε η ζωή από τα ψηλά στα χαμηλά. Δώστε μου μία να πάω στα τάρταρα. Τι μου μένει τώρα εμένα, να ρίξω το μνήμα του Μακαρίτη και να μπω μέσα. Σοπάστε, σοπάστε, κυρία Ιωάννα. Όχι, θέλω να πεθάνω. Καλέ μια κουβέντα είπαμε. Ακούστε, κυρία Ιωάννα, μπορείτε να κάτσετε ακόμη μερικές μέρες, ώρες.
Θα συνονοηθώ εγώ με τον πατέρα Λαβρέντιο να σας στείλει τάχιστα κάπου αλλού. Γιατί αν συνεχίσετε να μένετε εδώ με αυτή την κλαούνα, θα αναγκαστώ να φύγω εγώ. Κλάψε μωρή τώρα. Κλάψε! Τι! Σκάσε μωρή και κλαίγε! Κλαίγε τώρα που το χρειαζόμαστε! Δεν ξέρω, βρε Νικόλα μου. Μήπως έκανα λάθος που δεν πήγα στο θέατρο του Βορρά να τα πετάξω. Δηλαδή Νικόλ Κίτμαν στην ταινία του Κιούμπρικ. Πώς τα πέταξε. Αυτή δεν ήταν μια ποιοτική ταινία. Α, δεν μπορώ να πω. Η Νικόλ πολύ ποιοτικά τον πέταξε τον γκολ. Έλα, έλα, κυρία Ιωάννα μου, εδώ είμαστε. Πώς φαίνεται. Πού με σέρνεις, βρε Λένη μου, στα μπάρη. Είμαι εγώ τώρα, κυρία γυναίκα, να τρέχω στους τόπους της χαράς. Βρε Ιωάννα μου, στόπαγο. Στόπα και στο ξαναλέω. Η ζωή συνεχίζεται. Και θα ξανατραγουδείς και θα ξαναγελάς και θα πιεις και ένα ποτό να πάνε πίκρες κάτω. Φαρμάκι θέλω να πιω. Σωστό και αυτό, Νικόλα. Πιάσε ένα σπινάκι, αρσενικό. Αρσενικό και παλιά νταντέλα. Αυτή είναι. Ναι, καλά, αυτό προσώπου, συγχυρεύσασα. Τα θερμά μου συλληπιτήρια. Ευχαριστώ, παλικάρι μου, ευχαριστώ. Αχ, και έχεις έτσι κάτι στο ύφος που μου τον θυμίζει. Είναι λίγο ηλίθιο, βλαμμένο. Δεν μου λέτε, δεν αφήνετε τα κουλά και να πάρετε τα κουλά σας να πάρετε καμιά παραγγελία. Όπα, η ζεύρα. Μην αγχώνεστε, αυτή την παραγγελία θα την πάρω εγώ. Ράνια, για εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, μόλις έκλεισα δουλειά και ήρθα να πιω ένα ποτό να το γιορτάσω. Και πάρα πολύ καλά έκανες. Καλέ, κυρία Ιώνα. Η Ράνια, δεν το πιστεύω, η γραμματεύση του συγχωρεμένου. Αχ, τι μου δίμιζες τώρα. Σκάσε, μωρή καραμούζα, σκάσε, βάλε σε γαστήρα. Θα μας διώξει και τους λίγους πελάτες που έχουμε. Αλλά ρε παιδιά, κοιτάξτε πλάκα τώρα δηλαδή. Η πρώην οικιακή μου βοηθός ήταν γραμματέας του άντρα της τωρινής μου οικιακής βοηθού. Η κυρία Ιωάννα, οικιακή βοηθός. Ναι, κορίτσι μου, από τα σαλόνια στα άλλα σαλόνια. Μόνο χρέη μου άφησε ο Μακαρίτη. Ε, όχι. Εσένα σου άφησε χρέη, εμένα δεν μου άφησε τίποτα. Τα τεπιά του τάφαγε. Εκείνη η κουνίστρα η ζωζό του λογιστηρίου που κλεινόντουσαν με τις ώρες στο γραφείο για να φτιάξουν τα βιβλία. Τι λες, Ράνια, δεν καταλαβαίνω. Για πώς δεν καταλαβαίνεις, μωρή, κοπέλα, στο λέει ξεκάθαρα. Αφού σου λέει δεν τα έφαγα εγώ η πουτάνα, τότε ποια πουτάνα τα έφαγε. Αμάν, αμάν. Νερό, παιδιά, νερό, τι κοιτάτε, ρε, νερό. Και δεν μου λες, Ράνια, τι δουλειά βρήκες, γραμματέας ή οικιακή βοηθός. Α, πρωταγωνίστρια. Θα παίξω στο θέατρο του Βορρά τη γυμνή Αντιγόνη. Ελένη, Ελένη, άστην αυτήν και έλα από εδώ. Ελένη! Ελένη! Έλα! Λιποθυμώ εγώ! Πέσε! Πέσε! Σταμάτα καλέ να κλαις, σταμάτα! Δεν αξίζει να τον θυμάσαι! Δεν κλαίω γιατί τον θυμάμαι, Ελένη μου! Κλαίω γιατί δεν θέλω να τον θυμάμαι! Τον ψεύτη, τον μπερμπάντη! Δηλαδή τόσα χρόνια εγώ ήμουνα! Μαλάκας ήσουν, θα σου το πω άλλη μια φορά! Η ζωή συνεχίζεται! Βγάλε μορτακορακής και από πάνω σου, βάλε ένα χρωματάκι! Βάλε και λίγο στόκο στη μούρη, μια χαρά νέα γυναίκα είσαι! Να σου πω κάτι, μπορείς τον επόμενο να είσαι πιο τυχερή. Ντροπής πράγματα, βρε Ελένη μου. Η μισή ντροπή δική σου και η μισή του Μακαρίτη. Το λαβωμάνο περί τα μέσα της δυναστείας των Ισάβρων ή το κόσμημα για κάθε οικία ευπατρίδη. Αν είσαι η βλαχάρα να μην πεις, αν είσαι η κλαψάρα ομοίως. Το φλαμούρισες, κύριε καθηγητέρα. Εσύ ποια είσαι. Τζον. Και εκεί βοηθός. Πήραμε καινούρια. Όχι καλέ, εγώ έγινα καινούρια. Η ζωή συνεχίζεται, κύριε καθηγητά. Και που ξέρεις, μπορεί να βρεθεί και για μένα ένας άλλος άντρας. Χριστός και Παναγία. Α, σας έπεσε ένα χαρτί. Να το πιάσω έτσι. Να το πιάσω έτσι. Όχι, εγώ θα σε πιάσω έτσι και θα σε πετάξω έξω από το σπίτι μου. Πώς τόλμησε να μπεις εδώ μέσα και να μου παριστάνεις τη χείρα στο κρεβάτι. Ε, όχι τη χείρα στο κρεβάτι, τη χείρα στο γραφείο. Μόνος εσείς, μόνοι εγώ, θέλετε να κάνουμε μονόζυγο. Έξω από το σπίτι μου, ανεδεστάτη. Πήγα εδώ μέσα. Να μου χαθείς, γαϊδρομουλάρα. Αυτό πρέπει να είναι δουλειά της Ελένης. Ναι, εγώ θα το ακούσω τώρα. Που από μυρολογίστρα την έκανα φυσιολογικό άνθρωπο. Φυσιολογικό άνθρωπο κατά τα δικά σου πρότυπα, Ελένη, που είσαι μια ελαφριά παρδάλο. Τώρα, άμα το μάτι σου το βγάλω, έτσι θα στο κάνω. Έτσι. Άννα, χαθείς πια, τι της είπα, ρε. Της είπα να ξεχάσει τον άντρα της που στον κάτω-κάτω της τα βόραγε κιόλας. Και να βρει ένα κανονικό άντρα. Κανονικό άντρα της είπα, δεν της είπα άντρα που το έχει τάξει τον Όσιο Πατάπιο. Κάνε μου τη χάρη, καρσόνα. Επειδή έχω ήθος και αρχές, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι και κανονικός άντρας και μη με προκαλείς τα μάλα γιατί καμιά μέρα θα σ' αρπάξω. Όπα της και βαρβατήλα, σιγάρε τα αύρε φοράω και κόκκινο φοβήθηκα. Απαξιώ και να σου απαντήσω, Ελένη. Απαξίς, απαξίς. Χτες όμως που την έδιωξε την καημένη την Ιωάννα δεν απαξίωσες και τώρα είναι μια γυναίκα μόνη στον δρόμο χωρίς λεφτά. Ιωάννα. Γεια σας. Καλά, είσαι καλά.
Ορίστε, ορίστε, ρε γούρλον, την έδιωξε τη γυναίκα, κοίτα πώς την κατάντησες. Καταντημένη ήταν από πριν. Μια χαρά η Μελένη μου, μια χαρά. Αυτό ήρθα να πω, τα νέα μου. Έχω πιάσει δουλειά σε γραμματέας. Μα πώς είναι δυνατόν. Γνωρίζετε τη δουλειά της γραμματέας. Μου τα άμαθε τα μυστικά, η Ράνια δεν ήταν και δύσκολο. Ειδικά για τη στενογραφία δεν χρειάζεται τίποτα. Κάθεσαι στα πόδια του αφεντικού και τον κάνεις ευτυχισμένο. Χάι, χάι, εσύ προχώρησες πολύ γρήγορα. Μπήκε σε πρόγραμμα ταχείας εκπαίδευσης. Και ασφαλώς το αφεντικό σας θα είναι κανένας σαρδανάπαλος επιχειρηματίας της συμφοράς. Μια χαρά άνθρωπος είναι. Καλέ, σοβαρός επιχειρηματίας, οικογενειάρχης. Με μεγάλο γιο στην ηλικία σας. Ήταν συνέδριος του άντρα μου. Φουστάνος λέγεται. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομα. Αν μας λέει, λέει. Κατά Μάνθο, κατά Κύρι. Κατά γιο και μια νετέρα. Ναι.